Προβληματισμό δημιουργεί το περιεχόμενο τη ομιλία τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ουρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία δείχνει να μην έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα και του κινδύνου ολική καταστροφή του πλανήτη, όχι από την κλιματική αλλαγή που προωθούν οι ατζέντιδε τη πράσινη ανάπτυξη, αλλά από τα πυρηνικά. Η φράση τη θα καθίσουμε στο εδόλιο του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου τη Χάγη, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για εγκλήματα πολέμου, δείχνει κάτι πολύ περισσότερο από μίσο κατά του Ρώσου Προέδρου. Δείχνει άγνοια. Επικίνδυνη άγνοια για το τι θα συμβεί, όχι για το αν υπάρξει επίθεση κατά τη Μητροπολιτική Ρωσία, αλλά ακόμα και αν θεωρητικά οι Ουκρανοί με κάποιο μαγικό τρόπο έπαιρναν το πάνω χέρι στι στρατιωτικέ επιχειρήσει. Διότι η Ρωσία το έχει ξεκαθαρίσει ότι ακόμα και η απλή διάρρηξη των γραμμών του οχειρηματικού έργου τη γραμμή Σουροβίκιν, που θα έθετε σε κίνδυνο τη ρωσική κυριαρχία στην Κρυμαία, θα αντιμετωπίζονταν με τακτικά πυρηνικό όπλα. Το ίδιο ισχύει και για τον ρωσικό θύλακα του Καλινιγκράντ. Το να συλλάβουν και να οδηγήσουν στο εδόλιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιο δύσκολο θεωρητικά από το να καθίσουν στο εδόλιο μερικοί από τους πρόεδρους των ΗΠΑ όπως ο Τζόρτς Μπούς ή ο Μπάρα Κομπάμα, καθώς πολλοί στις ΗΠΑ θέλουν να τους δουν στη φυλακή για τα εγκλήματα που διέπραξαν σε Ιράκ και Αφγανιστάν στο όνομα του Αμερικανικού λαού. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν αντιληφθεί ή κάνουν πω δεν έχουν αντιληφθεί στι Βρυξέλλε ότι πρώτα θα εξαϊλωθεί η Ευρώπη και μετά η ΥΠΑ σε περίπτωση που επιχειρηθεί ευρωπαϊκή στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία.